17 νέες εμβολιαστικές γραμμές ενεργοποιούνται από 1 έως 3 Απριλίου στο νησί μας για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού έναντι της νόσου COVID-19, ενώ παράλληλα ενισχύονται τα εμβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν ήδη με 11 επιπλέον εμβολιαστικές γραμμές, όπως δηλώνει η Λένα Μπορμπουδάκη. Ενεργοποιούνται 17 νέες εμβολιαστικές γραμμές. Ξεκινάει ο εμβολιασμός και στο Κέντρο Υγείας Σκανδάνου, στο Τζερμιάδο, στην Αγία Φωτεινή, στο Σπύλι, στο Χάρακα, και ενεργοποιούνται και επιπλέον 11 εμβολιαστικές γραμμές σε ήδη υπάρχουσες εμβολιαστικές δομές, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο, στην Ιεράπετρα, στο Κέντρο Υγείας Ηρακλείου, στο Κέντρο Υγείας Καστελίου Παιδιάδος, στο Κέντρο Υγείας Σμυρών, στο Κέντρο Υγείας Περάματος, Κισάμου και στο Δεύτερο Κέντρο Υγείας Χανίων. Ενεργοποιούνται όλες οι εμβολιαστικές δομές που έχουμε ετοιμάσει από αρχής της διαδικασίας του εμβολιασμού στην Κρήτη. Και όλα αυτά συμβαίνουν με μεγάλη καθυστέρηση και με φόντο την ταλαιπωρία πολιτών της ενδοχώρας, οι οποίοι διανύουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις για τον εμβολιασμό τους με το AstraZeneca. Ποιος θα τον πάει, ποιος θα τραβιέται μέρα νύχτα να τον πηγαίνει, να τον εφέρει, να τον γιαγέρνει, να κάνει και να δείχνει. Κακό πράγμα είναι, καλιά να γίνεται ΠΑΕ ιστορία. Για μεγάλους ανθρώπους, γιατί δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, δεν μπορούν να γίνει πράγμα. Είτε, άμεσα πρέπει να γίνει. Το καλύτερο, το συντομότερο. Την ικανοποίησή τους για την ενεργοποίηση των νέων εμβολιαστικών γραμμών εκφράζουν οι δήμαρχοι Οροπεδίου και Φεστού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτούς που συνέβαλαν. Έστω και με την καθυστέρηση την οποία είχαμε, η οποία ήταν αρκετή, δίνεται πλέον η δυνατότητα στους, ιδιαίτερα στους υπερήλικες του Δήμου Οροπεδίου Λαστείου, οι οποίοι αποτελούν και το 50% του πληθυσμού, πάνω από 1.000 άτομα, να έχουν εδώ στο Δήμο μας, στον ορεινότερο Δήμο της Κρήτης, ένα εμβολιαστικό κέντρο και να μπορέσουν να εμβολιαστούν για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Είχαμε εγγράφως ενημερώσει και τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Ήταν να λειτουργήσει το εμβολιαστικό, το οποίο είχε εξοπλιστεί με ειδικό θάλαμο για τα εμβόλια. Μετά από αρκετές προσπάθειες που γίνανε και συναντήσεις με τον Υφυπουργό Υγείας στην Αθήνα, έχει ανοίξει ήδη το δεύτερο εμβολιαστικό κέντρο στην περιοχή μας με το εμβόλιο της AstraZeneca, ούτως ώστε δεν είναι υποχρεωμένοι οι δημότες μας να κάνουν 100 και παραπάνω χιλιόμετρα για να πάνε να εμβολιαστούν. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι από τις 6 του μήνα θα λειτουργεί και δεύτερο εμβολιαστικό κέντρο στο Κέντρο Υγείας Μυρών. Δηλαδή, σε Κέντρο Υγείας Μυρών μέχρι τώρα λειτουργούσε ένα εμβολιαστικό κέντρο για το εμβόλιο της Pfizer. Θα λειτουργήσει και δεύτερο εμβολιαστικό κέντρο, ούτως ώστε θα διπλασιαστούν οι εμβολιασμοί στην περιοχή μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενεργοποιείται η δυνατότητα εμβολιασμού των ευπαθών ομάδων με υποκείμενα νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου της ομάδας Α, και πλέον οι πολίτες που ανήκουν σε συγκεκριμένη κατηγορία μπορούν να απευθυνθούν σε εμβολιαστικά κέντρα για τον εμβολιασμό τους. Επίσης, από τις αρχές Απριλίου ενεργοποιείται και η ηλικιακή ομάδα 65 έως 69. Αναμένουμε τις σχετικές οδηγίες, οι κλινήρεις, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν, θα εμβολιαστούν και εκείνοι. Θα μας αναμένεται η οδηγία από την Επιτροπή για τον τρόπο που θα εμβολιάσουμε και αυτόν τον πληθυσμό. Εμείς είμαστε έτοιμοι και με προσωπικό και με τον εξοπλισμό για να μπορέσουμε να καλύψουμε και κατοίκον τους ανθρώπους αυτούς.